Βάλω και το ακουστικό. Θες να βάλεις και στο ακουστικό. Όχι, ευχαριστώ. Είναι για να ακούγεσαι καλύτερα. Δεν πειράζει. Πρέπει τότε να ανεβάσεις λίγο το volume και την... Θα μιλάω πιο δυνατά. Καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε ένα βίντεο που αφορά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Όχι να σας πούμε τι κάναμε, πώς περάσαμε και τα λοιπά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα χάλια. Αφοπλιστική ειλικρίνεια. Βασικά τι έχει γίνει. Σήμερα που τραβάμε το βίντεο, νωρίτερα έσβησα κατά λάθος τα αιτήματα μηνυμάτων του Instagram. Πολύ κλάμα. Πολύ drama. Τέλος πάντων και έβγαλα ένα story και σας λέω, σας παρακαλώ, άμα θέλετε και θέλετε να μου πείτε κάτι πολύ σημαντικό, να με ρωτήσετε κτλ. Ξαναστείλτε το. Και σε μένα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πολύ σημαντικό, στείλτε μου, αφού δεν με έχετε ξαναστείλει, στείλτε μου. Και μου στείλατε πάρα πολύ και με ρωτήσατε τι ήταν πια αυτό το ακουστικό που είχαμε στις διακοπές μας. Στίχημα έβλεπα, παιδιά. Μπάλα, έπαιζα την περιουσία μου. Πώς θα βάλεις διακοπές? Στίχημα. Φαντάζεσαι. Και με ποτάκι, περνάμε τέλεια και του μιλάω εγώ μόνη. Τι σαλένα, βγάλαμε ροκάματο, τι σαλένα. Περνάω τέλεια. Ναι. Είμαστε εδώ για να σας πούμε τι ήταν πια αυτό το περίφημο, περιβόητο, περιζήτητο. Ακούστικο. Που όντως και εμένα μου στείλανε πολύ. Να σας πούμε ότι εμείς εκεί πέρα που μέναμε στη Μύκονο. Γιατί... Σε καταπληκτικό σπίτι. Στο ωραιότερο σπίτι που έχω πάει ever. Μετά το εξωτικό μας στο Παγκράτη. Μετά. Βέβαια, καλά, να ξέρω. Πρώτα το εξωτικό στο Παγκράτη. Η έπαυλη στο Παγκράτη είναι, παιδιά, εδώ πέρα ναός. Πήγαμε, μείναμε σε ένα εκπληκτικό σπίτι το οποίο ήταν στο κέντρο του λιμανιού. Δηλαδή ήταν σαν να είπανε, ωραία, έλεγα εκεί να το ευθυγραμμίσουμε. Εδώ θα μείνει αυτό το σπίτι. Εδώ θα χτιστεί. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σπίτι είχαμε το καλό ότι ήταν όλα πάρα πολύ κοντά. Και πάρα πολύ κοντά ήταν και ένα μπαράκι που ήταν ακριβώς από κάτω. Πώς το λέγανε? Το Γιουζέ λέγαμε, το ξέρω Γιουζέ. Αυτό το μπαράκι λοιπόν μας έδωσε τη χαρά να μπορούμε να πηγαίνουμε όταν κοιμίζουμε την Μπέμπα κάτω και να πίνουμε ένα ποτάκι. Μετά από 2,5 χρόνια. Μετά από 2,5 χρόνια, παιδιά. Δηλαδή ακούγεται έτσι λίγο. Ναι, και όχι για το ποτό, να πεις ποτό, για το ότι θα πάμε κάπου οι δυο μας επιτέλους. Ναι, μωρέ. Λιγάκι οι δυο μας, λίγο έτσι. Λοιπόν, πιάσουμε και τρίτο παιδί, ρε παιδί μου. Κάτι λέμε. Τρίτο, δεύτερο, συγγνώμη. Για να δείτε πόσο κοντά ήταν αυτό το μπαράκι που πηγαίναμε, γιατί μόνο εκεί πέρα πηγαίναμε, δεν πήγαμε πουθενά αλλού. Έχουμε τραβήξει ένα βίντεο πριν φύγουμε από τη Μύκονο για να σας δείξουμε πόσο κοντά ήταν το σπίτι με το μικρό αυτό και πολύ ωραίο μπαράκι. Εσύ, Άννα. Για πες λοιπόν πόσο ήταν χρονομετρημένο να φτάσει στο δωμάτιο της Μπέμπας. Μέχρι το δωμάτιό της να την πάρω και αγκαλίτσα, 23 δευτερόλεπτα. Γιατί το κάναμε τεστ. 1, 2, 3 τεστ. Ήμουν επάνω και του λέω, με το 3 τρέχεις. Οπότε έτσι. Εντάξει, μοντέλο. Το απολαύσα. Κοπελιά. Μικνός. Κοπελιά. Πάμε. Το ακουστικό λοιπόν, παιδιά, εξυπηρετούσε στο εξής. Είχαμε συνδεδεμένο ήχο και εικόνα μέσω ενός προγράμματος που με αυτό το πρόγραμμα ο Νίκος φανταστείτε ότι παίζει. Μπιμπλίκια. Είδες που τα παιχνίδια σου αγαπητοί μας φαίνουν χρήσιμα κατά πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή το περίμενα ποτέ στη ζωή. Ευτυχώς που υπάρχει το gaming. Δόξα τον παντοδύναμο που δημιούργησε το LOL. Δεν θα πίναμε ποτό, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτό πώς λέγεται το πρόγραμμα? Καλά, υπάρχουν πολλά. Και ο FaceTime μπορείς να κάνεις, αλλά κάποιος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εντάξει, απλά εμείς αυτό... Με το Discord. Ναι. Discord, πώς λέγεται, ξέρω εγώ. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Προσφέρει... Όχι, δεν είναι διαφήμιση. Μακάρι να κάναμε διαφήμιση στο Discord, γιατί είναι παγκόσμιο. Εντάξει, σου προσφέρει ήχο και εικόνα με WiFi, οπότε δεν χρεώνεσαι. Δεν έχεις... Ναι. Δεν πολύ σημαντικό ότι μπορούσαμε να βλέπουμε και να παρακολουθούμε το παιδί. Αλλά. Επειδή μου στέλνατε μηνύματα και μου λέγατε, μα καλά σοβαρά τώρα, αφήνεις το παιδί μόνο του, με δεν ξέρω και εγώ ότι μου γράφατε κάτι κουλά. Δεν είπαμε ποτέ ότι το παιδί ήταν μόνο του. Ταρα! Το παιδί έχει τους φανταστικούς του φίλους, έχει τον Παντελή, μα τον προσέχουν πάρα πολύ, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Είχε το πάντα του. Που πίνουν τσάι μαζί, τέλος πάντων. Υπήρχε μία κοπέλα στο σαλόνι, η οποία πρόσεχε το παιδί σε όποια περίπτωση χρειαστεί. Σε μια επίγουσα κατάσταση να μπει μέσα στο δωμάτιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν ξέραμε κάποια κοπέλα στο νησί. Μας προτείνανε, μας συστήσανε μία. Ναι. Τι? Δεν είπα τίποτα. Εμείς ήμασταν ακριβώς από κάτω και κάθε μισή ώρα ο Νίκος ανέβαινε. Και μιλάμε για μία απόσταση που χρονομετρημένα την κάναμε, γιατί δεν αφήνεις το παιδί σου έτσι, πρώτον με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις. Δεύτερον, γενικά δεν το αφήνεις έτσι
Πρέπει να τα μελετήσεις λίγο όλα, νομίζουμε. Ήταν η έκτακτη, για την έκτακτη περίπτωση ξέρω, που μπορεί να χρειαστεί η κοπέλα, γιατί δεν μπορεί να πάει να σηκώσει το παιδί, μια κοπέλα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ η μπεμπά, να τρομάξει οτιδήποτε. Οπότε είπα να πει ότι η μαμά καθέτη σηκώνε. Να είσαι σεφ για το extreme, αλλά η διαδικασία είναι απλή. Όσο κάνει να σηκωθεί με το που κλάψει το παιδί και το ακούσει με στον ύπνο σου και να σηκωθεί απλά στα χέρια σου και πάνω να το πιάσει, άλλο τόσο κάναμε για να ανέβουμε εμεί πάνω. Που δεν χρειάστηκε ποτέ βέβαια σε εμά. Άμα ακούσει το παιδί σου να ναι, κλαίει. Αλλά τώρα, δεν χρειάστηκε ποτέ, γιατί Louis. Το παιδί έπεφτε tough. Γι' αυτό ανέβαινα κάθε μισή ώρα να δω αν είναι εκεί, γιατί δεν άκουγα ούτε να δεν αλλάζω αλλά το πλευρό. Δεν θέλαμε η Άννα να ξυπνήσει και ξαφνικά να δει μια κοπέλα που έχει παίξει λίγο μαζί τη. Γιατί δεν είναι ότι ξαφνικά τη φέρνει μόνο το βράδυ. Αλλά και πάλι. Την έχει δει. Κάτσε να δω ωστόσο το βίντεο αν γράφει. Ναι. Γιατί έχω και το άγχος. Είναι, νομίζω, κακό ένα παιδί να κοιμηθεί, που το έχουμε βάλει εμείς για νάνι, και ξαφνικά, ας πούμε, μπορεί να ξυπνήσει για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο βράδυ και να δει έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει δει ελάχιστες φορές ή μπορεί και να μην τον καταλάβει μέσα στον ύπνο. Είναι δύσκολο. Γιατί, ας πούμε, η Ανούλα έχει τύχει κάποιες φορές να ξυπνήσει, που θα το κάνουμε άλλο βίντεο αυτό, γιατί με έχετε ρωτήσει γενικά πώς είναι ο ύπνος της. Έχει τύχει να ξυπνήσει από εφιάλτη, παιδιά, και να κλαίει και να μην καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ήταν μέσα στον ύπνο της. Γενικά κάνουν τέτοια τα μωρά. Anyway, το παιδί λοιπόν δεν έμεινε ποτέ μόνο του, για να σας λύσουμε την απορία και σε εσάς τους κακεντρεχείς που μας κράξατε κιόλας, άνευ λόγω και αιτίας. Εμένα δεν μου στρεκάνες. Δεν τόλμησα. Δεν θα αφήναμε το μονάκριβο μωράκι μας, και τρία και τέσσερα και πέντε παιδιά να είχαμε, δεν θα τα αφήναμε μόνο του σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον σε μία τόσο μικρή ηλικία που... Εντάξει, βέβαια είναι στο κρεβάτι, είναι ψηλό, έχει τις αλυσίδες του. Εντάξει, δεν μπορεί να βγει. Αυτό. Ναι, δεν μπορεί να βγει. Αλλά εντάξει, να είμαστε σε, πήραμε μια κοπέλα. Λοιπόν, έτσι. Anyway, είναι ότι ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ τις διακοπές μας. Ναι. Το ποτό που ήπιαμε μετά από 2,5 χρόνια. Το ποτό, το νερό, το κρασί, το περγέ, τέλος πάντων. Παιδιά που κατεβήκαμε και λίγο κάτω. Ναι, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε πολύ ανάγκη. Που όχι ότι νιώθεις εγκλωβισμένος με ένα μωρό, αλλά θέλεις και λίγο να κάνεις κάτι με τον άνθρωπό. Αυτό, τον προσωπικό σου λίγο χρόνο. Εντάξει. Ήταν υπέροχα. Μας βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι το σπίτι ήταν σε υπέροχη τοποθεσία. Ήταν δηλαδή, πολύ λειτουργικό. Κατέβα να πάρεις ένα σουβλάκι, πεταγόταν μέσα σε 3 λεπτά ή είχε γυρίσει πίσω. Όχι, δεν υπάρχει. Πιο κέντρο. Όχι, ξεχάσαμε ναι. Ας πούμε, να πάρουμε νερό. Ήταν πάρα πολύ κεντρικό. Και βασικά, ό,τι ξεχάσαμε και ό,τι ήταν να πάρουμε, στέλναμε τον Νίκο. Αυτό ήταν, να καταλάβετε, είπε η Αθηνούλα. Όταν είναι ξύπνιο το μωρό, πάλι εγώ τρέχω. Αυτό ήταν το ριζουμέ. Για σουβλάκια, για νερό, για τέτοια. Αυτό εννοώ. Λοιπόν. Λες και θα κάνει καμία ανακοίνωση, ξέρω από τα νέα μέτρα. Θέλουμε πάρα πολύ να σας κάνουμε ένα δωράκι. Εγώ δεν γιατί ήθελα, πραγματικά. Η Αθηνά με πίεσε. Το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, παιδιά. Το γεγονός ότι ένα φανταστικό σπίτι. Και δεν είναι στη φαντασία μας. Δεν πήγαμε ποτέ. Με φανταστική θέα, με υπέροχο μπαλκόνι, με όλα. Όλα. Πάρα πολύ μεγάλο, με όλες τις παροχές που θα. Ήθελες να έχεις τις διακοπές σου. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε δώρο 2 διανυκτερεύσεις για εσάς με πάρα πολύ αγάπη και μάλιστα και δάκρυ. Φορά, και μάλιστα αυτή τη πολύ φορά. Πολύ δάκρυ. Συγγνώμη. Και συμπληρώνω το channel. Σας κάνουμε λοιπόν δώρο 2 διανυκτερεύσεις σε αυτό το υπέροχο σπίτι που μείναμε στο πνοή της Μυκόνου. Είναι ένα όμορφο δώρο γιατί είτε είσαι γονιός, είτε θέλεις να πας με τις φίλες σου, είτε είσαι τζόβενο. Αυτό, όποιος θέλει θα πάει και θα το ευχαριστηθεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεσαι και αυτοκίνητο. Παλιάζεις. Λες να ακούγεται και παλιάζεις. Τα κρατάρα εξοχικό μου. Εξοχικάρα. Ας πούμε λοιπόν τώρα και τα απλά βήματα που έχετε να ακολουθήσετε, και αυτό το κράκ ήταν το δάχτυλο του, μπορεί και να σπάσει ας πούμε. Αρκετά. Έλα, εντάξει. Κάποιοι φρικάρουν με αυτά, το ξέρεις. Σιγά, σιγά. Είναι 4 απλά τα βήματα. Είναι αυτό που κάνουμε ως συνήθως στο Instagram. Δηλαδή θα κάνετε follow εμένα, τον Νίκο και το πνοή Residence by Mykonos. Το μοντέλο, το προϊόν και τον χορηγό. Αυτό λοιπόν. Θα πρέπει αυτό το πακετάκι να το κάνετε follow. Είναι τα 3 απλά follow που κάνουμε όλοι. Δύο tag νομίζω. Δύο tag κάποιους φίλους, γιατί κάποιος θα θέλει να πάρει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το σπίτι που δεν ξέρω μήπως θέλεις ας πούμε να πας με την παρέα σου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το σπίτι διαθέτει 3 μεγάλα υπνοδωμάτια. Ναι. Οπότε, και να μπάλα. Λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε τα follow, το mention, τα mention, τα δύο mention τους δύο φίλους. Το like. Like στη φωτογραφία του post που θα είναι στο Instagram και
Βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, δεν χρεώνει, δεν ενοχλεί, δεν είναι δηλαδή ότι θα σας έρχονται ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις. Αν θέλετε για ειδοποίηση για τα νέα βίντεο, θα μπορείτε να πατάτε το κουδουνάκι. Είμαι, στέλνει το τηλέφωνο σας και σας παίρνω εγώ τηλέφωνο κάθε φορά. Ακριβώς αυτό, τηλεφωνικό κέντρο. Βγήκε η Αθηνά, καινούριο βίντεο της Αθηνάς μου ακούσει. Ναι, καλησπέρα, μήπως είδατε το καινούριο βίντεο. Τώρα. Μπορώ να πάρω μέρος κι εγώ. Μπορείς, τσαμπαξίδι, γλυκό σαμέλι μόνο. Τέλεια, και θα κάνεις τάκου τους φίλους σου. Εντάξει. Όσες φορές θέλετε, απλά να μην είναι οι ίδιοι φίλοι. Δηλαδή μου κάνεις 35 σχόλια και να έχεις μέσα... Ό,τι θέλω θα κάνω. Την Άννα και τον Γιώργο συνέχεια. Να πούμε ότι είναι ανάλογα τη διαθεσιμότητα. Από την ημέρα που θα γίνει η κλήρωση και μετά δηλαδή, θα μπορείτε να συνεννοηθείτε με το σπίτι, με το πνοή Residence. Μέχρι και, πότε είπαμε, μέχρι θα το συζητήσουμε, παιδιά, αυτό και θα το γράψουμε στις λεπτομέρειες από κάτω, στα details. Εγώ, ωστόσο, το πέρα μάθησα λίγο εδώ, έτσι. Βλέπετε. Κάνεις πάσχα στη Μύκονο, ξέρω. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αυτό ήταν το περιβόητο ακουστικό που φορούσε ο Νίκος. Το πόρισμα είναι παίζετε παιχνίδια. Ναι. Από όλο το βίντεο αυτό ήταν. Για τους νέους γονείς που μπορεί να μην έχουν μια ενδοεπικοινωνία μέσα στο σπίτι και να μην θέλουν να αγοράσουν αυτά που είναι τα σκύπλες. Όλοι έχετε δύο κινητά, αφήστε το να πάνε. Και η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει να παίζουμε επιτραπέζιο της μαμάς μου το σπίτι, που είναι έτσι λίγο πιο μεγάλο, είναι αυτό, στο σαλόνι, και έχουμε βάλει το Discord μέσα στο δωμάτιο, το μέσα δωμάτιο τέλος πάντων που κοιμάται η μικρή, για να έχουμε κλειστές τις πόρτες, να μην την ενοχλήσουμε, ναι, αλλά και να την ακούσουμε. Μπορείτε να το έχετε και στο κινητό και στο λάπτοπ. Οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε. Και να το έχετε iPad, και μαζί σας παντού. iPod. Ήταν άδικος ο λιθοβολισμός. Ότι που αφήσατε το παιδί και με το δάχτυλο και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά. Και δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να έχεις λίγο χρόνο με τον άνθρωπό σου. Ή να έχεις παιδιά. Όχι, μόνο. Τέλος πάντων. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Φιλιά πάρα πολλά. Θες να πεις κάτι τελευταίο? Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ όλους. Είμαι υπέροχος. Φιλιά πολλά, να περνάτε τέλεια. Και άμα θέλετε, γράψτε μας από κάτω και ποιο είναι το επόμενο θέμα που θέλετε να συζητήσουμε, να πούμε. Τώρα έτσι που έχουμε αρχίσει λίγο τις κουβεντούλες. Μη φοβηθείτε, αν είστε γονείς, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για το σπίτι, γιατί πραγματικά θα το ευχαριστηθείτε. Επίσης, είχε και τρομερή ηχομόνωση, οπότε ό,τι και να ακούτε από κάτω, με το που κλείνεις πατζούρια, πάτρα και αυτά. Έκλεινες, παιδιά, παράθυρο. Πολύ σημαντικό στις διακοπές, άμα έχεις παιδάκια και που ξυπνάνε με... που είναι detective, να πούμε. Ναι. Αν δηλαδή έχετε παιδί που εντοπίζει ήχο κίνηση στα 35 μέτρα. Ήταν φανταστικό. Ήταν. Νομίζω ότι μια καλή επένδυση σε ένα σπίτι είναι. Πάλι με τις επενδύσεις. Άσε με τις επενδύσεις. Πάμε στα βιντεάκια. Θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βίντεο και να σας πω τις ιδέες που μου λέει έχω. Κάθε φορά και θα μπορούσε να γίνει εκατομμυριούχος. Πατεντάρες φανταστικές. Και πάμε στοίχημα ότι άμα κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο, κάπου θα δούμε. Δεν μπορείς, μετά. Δεν μπορεί, πρέπει να έχουμε την πατέντα. Μπορείς βέβαια, το κατοχυρώνεις με το βίντεο νομίζω. Έλα, αγαπητέ. Μήπως έτσι να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πάρα πολλά. Φιλάκια. Εν τω μεταξύ, ήταν τόση ώρα γυρισμένη η κάμερα, δεν ξέρω πώς είναι το μαλλί μου και δεν ξέρω αν με έχουν πάρει τηλέφωνο και έχει κλείσει κιόλα. Χαμογέλα. Η ζωή είναι μια τρέλα. Πες μας ένα τραγούδι. Έλα, αγάπη μου. Έλα! Το μαξιλάρι φαίνεται σαν σκατούλα εκεί πέρα, εν τω μεταξύ. Αμώ το.